διαφήμιση ενός συνδυασμού. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται αυτή η διαφήμιση την ώρα που γίνεται η εκπομπή για το δημιουργητήριο για τους τρεις υποψηφίους. Θα μπορούσε να γίνει αυτή η διαφήμιση αργότερα. Προχωράω. Ζούμε δραματικές μέρες. Κλείνουν καθημερινά χιλιάδες επιχειρήσεις. Η έλλειψη ρευστότητας και η ακάλυψη επιταγές έχουν φέρει ασφυξία στους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες. Πίσω από κάθε επιχείρηση, συνήθως οικογενειακή, υπάρχουν άνθρωποι. Και όπου αυτές οι επιχειρήσεις κλείνουν, οι απασχολούμενοι μπαίνουν στη μαύρη λίστα της ανεργίας. Και αυτό είναι μέρα κοινωνικό πρόβλημα που αφορά όλους πια. Γιατί συμπρόχνουν την οικονομία σε βαθιά ύφεση. Δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Ο κόσμος μας το βιώνει αυτό το πράγμα. Αν δεν στηριχτούν οι μικρές επιχειρήσεις, που οι περισσότερες είναι οικογενειακού χαρακτήρα, θα υπάρξει γενικότερη κατάρρευση. Ειδικά σήμερα που η πατρίδα μας πρέπει να πατήσει τα δικά της πόδια, πρέπει να στηριχτούν οι επιχειρήσεις τοπικής ανάπτυξης. Αν ένας φορέας, όπως το Δημιουργητήριο Χαλκιδικής, δεν μπει μπροστά να διεκδικήσει τον ουσιαστικό ρόλο των επιχειρήσεων για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου μας, τότε δεν έχει λόγο ύπαρξης. Δεν πρέπει να υπάρχει. Θα είναι ένα κλειστό κλαμπ που τα διαχειρίζεται με όποιο τρόπο θέλει τις συνδρομές των χιλιάδων ευρώ των μελών μας. Εμείς, κύριε Διαμαντή, δεν μασάμε τα λόγια μας. Θα το πούμε καθαρά, όπου ένας φορέας λειτουργεί όπως λειτουργεί σήμερα το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, μακριά από τα καυτά προβλήματα του πραγματικού κόσμου, τότε είναι υπαρκώς ο κίνδυνος να μετατραπεί σε ένα παραμάγαζο προβολής και προώθησης προσωπικών στόχων ή στόχων επιμέρους ομάδων και όχι του συνολικού συμφέροντος. Αυτό θα το διασφαλίσουμε. Θέλουμε να βάλουμε όλους τους επαγγελματίες στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής. Να το νιώσουν σαν σπίτι τους. Αποκούμπει στην προσπάθειά τους. Γι' αυτό τους καλούμε να πάρουν μαζικά μέρος στις εκλογές και να κάνουν μαζί μας ένα πρώτο μεγάλο βήμα για να αλλάξουμε τα πράγματα. Τώρα, πριν είναι αργά και πριν μας κλείσουν όλους. Κύριε Αγόρη, σας ευχαριστώ και τη δική σας τοποθέτηση. Κύριε Γκυλή, έχετε και εσείς το λόγο για το πέντε. Κύριε Διαμαντίδη, επειδή ακουστήκαν κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι σοβαρά. Κύριε Σαββέρης, βέβαια τον τελευταίο καιρό προφανώς έχει πανικοβληθεί και λασπολογεί συνέχεια. Δεν θα τον ακολουθήσω στις λασπολογίες, αλλά αυτό που θα πω πρέπει να απαντηθούν ορισμένα πράγματα γιατί πραγματικά με θίγουν και προσωπικά. Επίσης να πω ότι εγώ θέτω στη διάθεσή σας τον εαυτό μου για οτιδήποτε ερωτήσεις χωρίς να υπάρχει προγραμματισμός παρόλο που εσείς επιμένετε και συμφωνήσαμε και οι τρεις σε ένα προγραμματισμό. Εγώ θέτω τον εαυτό μου, επαναλαμβάνω και πάλι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε. Έχω ξεκινήσει από πολύ χαμηλά σαν πρόεδρος εμπορικού συλλόγου. Όταν μπήκα στο μελητήριο είμαι ο Γενικός Γραμματέας, έγινε αντιπρόεδρος και μετά πρόεδρος. Άρα, κύριε Αβέρη, εγώ δεν ζαλίζομαι που είμαι εκεί και ούτε είχα κάποιους μέντορες άλλους για να με σμπρώξουν ή να με το βοηθήσουν και δυστυχώς φαίνεται ότι από την πρώτη στιγμή που μπαίνετε στο μελητήριο, περάσατε το κατώτερο του μελητήριου, έχετε δασκάλους οι οποίοι δεν κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και προφανώς συνεχώς σας μπρώχνουν σε ατοπήματα. Αυτά δεν είναι σοβαρά διότι εμείς περιμέναμε αύριο σαν διοίκηση να έχουμε μια στιβαρή αντιπολίτευση για να μπορέσουμε κι εμείς να κάνουμε καλύτερο το έργο και να μπορέσουμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα που ίσως κάνουμε λάθος. Δυστυχώς όμως τα πράγματα είναι έτσι. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να απαντήσω και να ρωτήσω τον κύριο Αβέρη, γιατί εγώ τον είδα πριν 2-3 εβδομάδες όταν έρθει να καταθέσει το συνδυασμό και δημιουργήθηκε και μια παρεξήγηση εκεί. Έχει παρακολουθήσει κάποιες εκδηλώσεις του Δημιουργητήριου, γιατί εγώ δεν τον έχω δει. Έχει συμμετοχή σε κάποιες εκθέσεις του Δημιουργητήριου, γιατί και εκεί δεν τον έχω δει. Έχει μήπως έρθει σε κάποιες εκπαιδεύσεις που κάνει το Δημιουργητήριο, γιατί και εκεί δεν τον έχω δει. Και άκουσα προηγουμένως, λέει ότι άκουσα, είδα, μου είπανε, λοιπόν, και δεν μπορώ να ρίξω λάσπη, διότι από ό,τι ξέρω διατηρείται ένα βενζινάδικο για να σας πω ότι όταν βάλετε τη βενζίνη έχετε και ένα μηχανισμό και κλέβετε από τους πελάτες σας τη βενζίνη. Είναι πάρα πολύ εύκολο, δεν θα το κάνω όμως διότι άντε τρέχα να αποδείξω ότι είσαι ελέφαντας.
και να ξεκινήσουμε από το εξής. Πρώτα απ' όλα, οι οικονομικοί επόπτες αλλάξανε δύο τον αριθμό, αλλά όχι έτσι παραπληγμένο που λέει ο κ. Σαββόρης. Ήταν ο κ. Τζιρίτης, ο οποίος λόγω σύνταξης παροτήθηκε ο άνθρωπος, γιατί έγινε συνταξιούχος και επομένως περάσαμε στον κ. Οικονόμου, που προφανώς ο κ. Οικονόμου του είχε πει κάτι, φαίνεται, του κ. Αβέρ, και είναι και στο συνδυασμό. Ο κ. Βέβαια Οικονόμου παρατήθηκε με ένα έγγραφο το οποίο υπάρχει στα πρωτόκολλα του Βελτηρίου, ότι λόγω φόρτου εργασίας δεν μπορώ να συνεχίσω και παρατήθηκε. Αυτό και τίποτα άλλο. Ο κ. Οικονόμου έχει υπογράψει όλες τις επιταγές και μάλιστα να σας πω ότι ο Μελγίου Χαρτιδικής έχει διπλογραφικό σύστημα, που σημαίνει μια πολύ καλή τάξη, και αυτό το κάναμε εμείς. Έχει εξωτερικό λογιστή για να ελέγχει μέσα το οικονομικό μας τμήμα. Τρίτον, είναι η διάβια που βγαίνουν όλα στην επιφάνεια. Τέταρτον, υπάρχει ο επίτροπος και ελέγχει όλες τις δαπάνες, και αν υπάρχει πρόβλημα γίνεται καταμερισμός των ποσών σε αυτούς που υπογράψανε. Και επίσης να πω ότι όλα αυτά, οι απολογισμοί και οι προπολογισμοί, υπάρχουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Και εκεί, αφού ελέγχονται, ξαναεπιστρέφουν στο κημαλητήριο. Βλέπετε ότι εμείς δεν είχαμε κανένα πρόβλημα όταν τα ζήτησε ο κ. Σαββόρης, ήρθε στην Επιτροπή τη Διοικητική και φυσικά ήταν μια ομόφωνη απόφαση να δοθούν όλα τα στοιχεία που υπήρχαν, τα οικονομικά στοιχεία. Άρα δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, άρα ούτε έχουμε να απολογηθούμε τίποτα στον κόσμο, διότι ο κ. Σαββόρης πιστεύει σε κάποιες δασκολογίες ότι πετώντας συνέχεια λάσπη κάτι θα μείνει. Να πω επίσης στον κύριο Αβέρη ότι πολλά επιμελητήρια παίρνουν και 1.500 και 2.000 πρόεδρο μισθό. Από θέμα ευτυχίας και επειδή αγαπάω αυτό το οποίο κάνω, να αναφέρω ότι 300 ευρώ είναι ο μισθός του πρόεδρου και λόγω της κρίσης έγινε 150 για τις βενζίνες. Και δεν αποδέχτηκα ποτέ να πάρω κάτι παραπάνω. Αυτά προς απάντηση και σε αυτούς οι οποίοι συμβουλεύουν τον κύριο Αβέρη και μου τα γράφουν. Τώρα να προχωρήσουμε σε άλλα σημαντικά πράγματα. Θα πάμε στην τοποθέτηση όπου θα... Ναι, βέβαια μπορώ να απαντήσω για όλα και για τις εκθέσεις και όλους, αλλά ο άνθρωπος δεν γνωρίζει αυτό. Επειδή είπαμε να αλλάξουμε τη διαδικασία στο κομμάτι, ακριβώς για να δοθεί η δυνατότητα, επειδή το ζητήσατε οι περισσότεροι, για να έχουμε περισσότερο χρόνο συζήτησης, είπαμε να αλλάξουμε αυτή τη διαδικασία. Θα κάνουμε το εξής. Θα δώσουμε, έχουμε ακόμη περίπου ένα τέταρτο εκπομπής, θα δώσουμε από 5 λεπτά στον κάθε ένα να συνεχίσει την τοποθέτησή του ο καθένας. Λοιπόν, να πάμε την σειρά. Κύριε Διευθυντή, εγώ σέβομαι τις διαδικασίες σας, είπα, θέτω τον εαυτό μου στην διάθεσή σας, ό,τι θέλετε και όπως θέλετε. Λοιπόν, να δώσω... Εσείς είστε ο συντονιστής και να κάνω αλλά το πρέπει να προστατευτούμε κι εμείς. Εννοείται. Σας είπα, γι' αυτό έκανα την αλλαγή. Εγώ έκανα κολοτούμπα μέσα στην εκπομπή. Έτσι, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, άρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Αβέρη να τοποθετηθεί και αμέσως μετά προχωράμε στην εκπομπή, θα δώσω στην κυρία Παράς και θα κλείσετε εσείς, κύριε Γιλή, την εκπομπή. Δεν είπα εγώ τι ακριβώς σκεφτόμαστε για να στην κρίση να γίνει. Όπως είπα και περισσότερο, γιατί αυτά που σας είπα τώρα ήταν απάντηση. Εγώ δεν ήθελα να ξεφύγω από τον προγραμματισμό. Αλλά ο κύριος Αβέρης, αντί να κάνει τις πραγματικές δηλώσεις του συνδυασμού του, έκανε μια εκτίμηση στο πρόσωπο. Εγώ θα σας δώσω και ένα λεπτό να δώσετε, όχι τώρα, αμέσως μετά να δώσετε την απάντηση και σε αυτό. Πάμε στον κύριο Αβέρη και εδώ έχετε το πεντάλεπτο το οποίο δικαιούστε για να κλείσουμε ουσιαστικά τις τοποθετήσεις σας. Παρακαλώ, σας ακούω. Κύριε Διαμαντίδη, πρώτα απ' όλα να πω ότι από την πρώτη στιγμή που πήγα στο επιμελητήριο, η αντιμετώπιση ήταν τελείως αρνητική. Ο κύριος Γκυλής την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε με έβρισε μπροστά σε όλο τον κόσμο. Έχουμε μάρτυρες, δεν μπορεί να το αρνηθεί με τίποτα. Με έβρισε επειδή ζήτησα τα στοιχεία, τους υποψηφίους του συνδυασμού. Τέλος πάντων, πάει αυτό, το ξεπερνάω. Σήμερα τώρας, γιατί έχω και άλλα παραδείγματα, σήμερα ζήτησα μία κατάσταση η οποία έχει τις εταιρείες οι οποίες εξεδίρωσαν την επιθυμία με χαρτί που στείλανε στον πληθυντή να ψηφίσουν. Και αυτό το αρνήθηκαν. Και πολλά άλλα έχουν αρνηθεί. Έχω μία αντιμετώπιση αρνητική από πρώτη στιγμή. Τέλος πάντων, αυτό δεν μας ενδιαφέρει, ούτε ενδιαφέρει τον κόσμο. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει να βγει μία καινούργια διοίκηση στο επιμελητήριο. Είμαστε νέοι άνθρωποι, τη ζητάμε την ψήφο του κόσμου, γιατί αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι δεν είναι τυχαίο το όνομα του συνδυασμού. Το αναπτύσσω, δημιουργώ το μέλλον, σημαίνει
πρώτον ανάπτυξη για τη Χαλκιδική μας, η οποία πάει με πολύ αργά βήματα και δεν αναπτύσσεται όπως πρέπει να αναπτύσσεται, και το δημιουργό των μέλλον σημαίνει ότι είμαστε νέοι άνθρωποι και έχουμε μέλλον μπροστά μας για να δημιουργήσουμε. Και φυσικά πολύ όρεξη για δουλειά. Το σύνθημά μας είναι το εξής. Ζητούμε την εμπιστοσύνη σας, υποσχόμαστε συνέπεια λόγων και έργων. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά όλα αυτά τα οικονομικά, θα έχουμε την ευκαιρία με τον κύριο Γκυλία, θα ξαναπούμε και θα ξαναπούμε και θα ξαναδούμε. Αφού καθένας και αν βρίσκεται αυτός ή εγώ ή η κυρία Μπαλάση, στο επόμενο χρονικό διάστημα, μέσα στον πυλίδιο θα είμαστε και θα τα βλέπουμε. Θα τα εξετάσουμε και εκεί πέρα θα έχει την ευκαιρία, γιατί σήμερα δεν μπορεί να μου απαντήσει. Ούτε εγώ μπορώ να επεκταθώ περισσότερο. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι το ενδιαφέρον το δικό μας για να συμμετάσχουμε στις εκλογές του πυλίδιου Χαλκιδικής δεν απορρέει από μια ματαιοδοξία για να απασχολήσουμε την κοινή γνώμη του νομού. Προέρχεται από τη συνειδητή επιλογή μας να ασχοληθούμε ενεργά με τη διοίκηση του πυλητηρίου, επειδή πιστεύουμε ότι είναι ο κυρίαρχος οικονομικός φορέας που μπορεί να συντονίσει αποτελεσματικά σε αυτές τις δύσκολες στιγμές την αναπτυξιακή πορεία ενός τόπου. Το έχουμε πει, το ξαναλέμε και ζητάμε από τον κόσμο να μας στηρίξει, γιατί πιστεύω ότι όλα έχουν ένα τέλος. Όλοι κάνουν τον κύκλο τους. Πιστεύω ότι οι δύο θητείες για τον κύριο Γκυλή είναι υπεραγγετές. Ό,τι και να προσφέρω το πρόσφερε, καιρός να αναλάβουν νέοι άνθρωποι, καινούργιοι άνθρωποι, με όρεξη για δουλειά. Αν μας κόψετε τώρα τα φτερά, μετά θα σου δούμε ότι εμείς. Και αν δίνουμε 60-70 χρονών, μετά θα πάμε σπίτι μας, θα ξεκουραστούμε. Αυτά θέλω να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στην κυρία Μπαλάση.